Γογό, το πιάτο. Τι έχεις φτιάξει? Έχω κάνει ψαρονέφρι χοιρινό με πουρέ σελινόριζα, το πιναμπούρ και πίκλα, θέλερι και πράσινο μήλο. Για την απουσία κάποιας σάλτσας. Ναι. Έχεις να τοποθετηθείς. Σκεφτόμουν να κάνω ένα αυγολέμονο, γιατί είναι η λογική το χοιρινό με σέλινο. Α. Mm-hmm. Αλλά δεν έκανα. Το σκέφτηκες. Το σκέφτηκα. Ακού να δεις. Ναι. Και γιατί δεν την έκανες? Δεν ξέρω. Ποιο να ρωτήσω? Κανέναν, μάλλον. Ξεκίνησες να την κάνεις και δεν προλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνω. Όχι, δεν ξεκίνησα ποτέ. Όχι. Μπορεί αν είχα τελειώσει το πιάτο μου και είχα χρόνο, να έλεγα ας κάνω δηλαδή, και ένα πολέμονο. Δηλαδή, είπες, θα κάνω το ψαρονέφρι με τη σελινόριζα και το πιναμπούρ και σάλτσα αυγολέμονο. Οφ, τώρα ποιος θα κάνει σάλτσες? Όχι. Ας το αυγολέμονο. Δεν είπα έτσι. Α. Είπα θα κάνω το ψαρονέφρι με το μπουρέ, με τη σελινόριζα, το σέλερι, όλα αυτά που έκανα. Και αφού ξεκίνησα να το κάνω, λέω θα τέριαζε και ένα αυγολέμονο. Καλή ιδέα. Στην ιδέα έμεινε. Να δοκιμάσουμε. Μια χαρά, πάμε. Το πιάτο έχει αρκετά τεχνικά θέματα. Ελπίζω να το γνωρίζεις αυτό. Mm-hmm. Κατά δική μου άποψη, επίσης, υστερεί λίγο στη φαντασία. Έμαθες 2-3 τεχνικές, τις έβαλες ένα πιάτο, τελείωσαμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Όχι. Τι θες να κρίνουμε τώρα εγώ, το πιάτο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξεκινάς να κάνεις ένα πιάτο γνωρίζοντας ότι χρειάζεται μια σάλτσα. Mm-hmm. Και έτσι ελαφρά την καρδία λες, εντάξει, δεν θα βάλω σάλτσα. Και θέλω να σου πω ότι δεν έχει να κάνει με το πιάτο. Πιο πολύ με ενοχλεί η αδιαφορία σου, έτσι το εισπράττω, ως αδιαφορία, παρά άμα το ψαρονέφρι είναι καλό ή κακό. Τώρα για το πιάτο σαν πιάτο, αν ήταν καλό ή όχι, εκεί δεν μπορώ να διαφωνήσω φυσικά. Αλλά στο γεγονός ότι αδιαφορώ, ναι, διαφωνώ.